έρχεται στη χώρα μας για να πάρει μέρος σε ένα κλασικό μαραθώνιο. Και είναι η καλύτερη του. Κέρδισε τον μεγάλο αγώνα. Ενώ μπαίνει στο στάδιο και η δεύτερη μαραθωνοδρόμος, και ο ίδιος παίρνει Όλγα Γκλοπ, τον Κάρολο Παπούλια. Η Ρωσίδα. Ακούσαμε ότι και η Όλγα Γκλοπ μπαίνει στο στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Θα είναι στην δεύτερη θέση της κατάταξης των γυναικών. Πρώτη, θυμίζω λίγο πριν, τερμάτισε η Ράσα Γκρασνταουκάιτε από τη Λιθουανία. Και νομίζω πως μπορούμε να πάμε στον Άρη Τσιάρα, ο οποίος έχει μαζί του την νικήτρια. Άρη. Δίπλα μας την νικήτρια του, την πρώτη γυναίκα στο μεγάλο κλασικό μαραθώνιο. So, Ράσα, how do you feel about your win today? The winter was, for me, it's a little bit hot. If you don't have a sun, it's good. But now a little bit hot because sun. But it's good. Is it special for a runner to run in Athens, the place that gave birth to the marathon? This place, about this place, you. Is it special? Athens marathon is special. This place is very hot for runners. But for everybody is the same. Thank you very much. Στη περισσότερο στις κλιματολογικές συνθήκες επικεντρώθηκε η πρώτη γυναίκα νικήτρια του 28ου κλασικού μαραθώνου. Τόνισε πως οι συνθήκες ήταν. Είχε πολύ ζέστη στην σημερινή κούρσα. Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα καταπονημένη, όπως είδαμε. Μεγάλη προσπάθεια και από αυτήν. Ευχαριστώ. Ωραία, Άρη μου. Περιμένουμε σε λίγο να τερματίσει και η Γκλοκ. Και περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η τρίτη στην κατάταξη. Παράλληλα, βλέπετε εντυπωσιακά πλάνα από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Με πάρα πολύ κόσμο να δίνει σήμερα το παρόν. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγα λεπτά. Τα είδη κάτω από το κόστος. Αλέκο, αυτοί αδειάσουν το μαγαζί! Μια ημέρα Ολυμπιακής Εκεχηρίας είχαμε μια έκρηξη στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 15 τραυματίες, ενώ άλλο τουρκικό κανάλι μιλάει και για 3 νεκρούς. Η έκρηξη, ο δράστης της έκρηξης ήταν πιθανότατα βομβιστής καμικάζι, ο οποίος έβαλε ως στόχο του ένα όχημα της αστυνομίας με άνδρες των ειδικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί, προληπτικά για τυχόν πιθανότητα εκδήλωσης, διαδήλωσης όπως αυτές που συμβαίνουν στην πλατεία αυτή. Την περιοχή έχουν αποκλείσει οι δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και την παρακείμενη οδό της οδού Ιστικλάλ. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρώτες πληροφορίες. Αν και δυσάρεστες, έτσι έχουν τα πράγματα στην γειτονική μας Κωνσταντινούπολη. Πάμε και πάλι στην μετάδοσή μας. Είμαστε στην εξέλιξη του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας. Τερμάτισαν οι πρώτοι τρεις τουλάχιστον στους άνδρες και οι πρώτες δύο στις γυναίκες. Σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα που πρέπει να τερματίσει. Στον Άρη Τσιάρα θα πάμε τώρα, στο Καλλιμάρμαρο. Δεύτερη θέση. Έχουμε δίπλα μας την Τίνα Κεφαλά. Τίνα, πρώτη Ελληνίδα, πώς νιώθεις γι' αυτό? Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα που μόλις έτρεξα 42 χιλιόμετρα για πρώτη φορά. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή που το ολοκλήρωσα και που έφτασα το τέλος. Τα συναισθήματά σου όταν τρέχεις μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση? Συγκινήθηκα πολύ μπαίνοντας στο στάδιο και ήθελα να το απολαύσω. Ό,τι θέση και να είχα, δεν ξέρω, στη συνολική. Αλλά τα χάρηκα πολύ. Ήταν φανταστική έτσι, το κλίμα με πολύ κόσμο. Και στη διάδρομη είχε πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε έξω να μας υποστηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στην Πόπη Τσαπανίδου, έξω από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Υποδεχόμαστε ακόμη τους αθλητές που φτάνουν εδώ. Εγώ έχω κοντά μου την πριγκίπισσα της Σερβίας Εκατερίνη και το σύζυγό της Αλέξανδρο. I would like to talk to many of the day, a few words from you. Today is a great day for Greece, the 2500th anniversary of the marathon. Very positive. Also, we're very proud that our son Philip is running in this race for the disabled children of Greece and of Serbia. Thank you very much. Thank you very much. Σπουδαία ημέρα λοιπόν η σημερινή για την ανθρωπότητα και πολύ αισιόδοξη ημέρα και έχει και ένα λόγο παραπάνω να είναι περήφανος αφού τρέχει και ο γιος λοιπόν. Βεβαίως, τρέχει ο γιος μας ο Φίλιππος, ο οποίος είναι και δισέγγονος του βασιλιά Αλεξάνδρου της Ασπασία Μάνου και είναι και εκείνος αισθάνεται το ίδιο ενθουσιασμό και περηφάνεια που αισθανόμαστε κι εμείς. Και ήθελε... για τους σκοπούς της Lifeline. Βεβαίως, και ήθελε οπωσδήποτε να τρέξει για να βοηθήσει τα ανάπηρα παιδιά της Ελλάδος και της Σερβίας. Για μας αυτό είναι πολύ μεγάλο, γιατί αυτό είναι, δείχνει ότι ακολουθεί την οικογένεια και το σκοπό, το καλό που έχει το Lifeline για να μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά.
μεγάλη μέρα για την Ελλάδα, μεγάλη μέρα για όλο τον κόσμο και είμαστε υπερήφανοι και εγώ και ο σύζυγός μας για το ελληνικό μας αίμα. Είναι μια μέρα μεγάλη και όποιος θέλει να ξέρει πιο πολλά για την οργάνωσή μας, αν κοιτάξει στο www.lifelineaid.org. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Αριστοτέλη, και πάλι σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Πόπη μου. Χρυσοπηγή, αν κατάλαβα καλά, σήμερα έτρεξες λίγο. Την επόμενη χρονιά θα τρέξεις μάλλον ολόκληρα τη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων. Τώρα που είδα τη Κεφαλά, ναι, την Τίνα, ναι, να τερματίζει. Την αθλήτρια της ΑΕΚ, την οποία φιλοξενήσαμε και σε ραδιοφωνικούς Skype-ες. Το περίμενε πώς και πώς. Ναι, πολλά χρόνια. Δουλεύετε μαζί, έτσι. Συναντιόμαστε στο στάδιο, είμαστε συναθλήτριες, έχουμε πάει σε πάρα πολλούς αγώνες μαζί. Και είδα τους αυτή τη συγκίνηση που τερμάτισε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να τερμάτισε. Ναι, ναι, ναι. Μας το λέγε και χθες ο ραδιόφωνο του Sky ότι θέλει βασικά, επειδή είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας μεγάλων αποστάσεων, ήθελε να καταφέρει να τερματίσει, να δει αν το αντέχει. Τελικά, είναι η ικανοποίηση. Όχι απλά αντέχει, είναι η πρώτη Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, είναι η νικήτρια όσον αφορά στην κατηγορία γυναικών. Οπότε από τώρα θα ξεκινήσει την προπόνησή της για την ίδια το 2011. Θα τη δει σύντομα, φαντάζομαι. Οπότε θα έχει την ευκαιρία τα παιδιά από κοντά να σου πει και εντυπώσεις. Την εμπειρία της. Μήπως σε βάλει και εσένα τελικά στο τρυπάκι, αν μου επιτρέπετε. Δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό. Ναι, σωστό. Έχει σε άλλες βάσεις. Η προπόνηση δεν έχει καμία σχέση. Αλλά μπορεί να το κάνω, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Έτσι για το καλό. Να πάρω την παρέα μου. Έτσι για το καλό. Έτσι κι αλλιώς έχω δει και πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν ομάδες, όπως και εσύ στο Sky. Ναι, ναι. Και άλλες εταιρείες έχω δει που οργανώνουν ομάδα από την αρχή της χρονιάς για να τρέξουν σε αυτό το μαραθώνιο. Ακριβώς. Προπονούνται και. Και μου έκανε φοβερή. Δεν θα έλεγα πως ήμασταν τόσο καλά οργανωμένοι εμείς, αλλά προπονήθηκαν λίγο τα παιδιά. Εμείς τώρα βλέπουμε και τις κάρτες παράλληλα, Χρυσοπηγή. Είναι οι κατατάξεις, τελικές κατατάξεις. Αυτά είναι τα 5 χιλιόμετρα στους άντρες. Χριστόφορος Μερούσης, του Πανελληνίου αθλητής, είναι στην πρώτη θέση. Μερούσης, πληροφορώ ότι ήταν δίπλα μου στην εκκίνηση. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν, στα πλάνα εκείνα θα είναι για εσύ. Κώστας Δρόσος δεύτερος και τρίτος ήταν ο Γιάννης Ζερβάκης. Αυτά στους άντρες, οι πρώτοι τρεις τουλάχιστον. Πάμε στις γυναίκες. Η Βαλεντίνα Μιχαήλοβα από τον Πανελλήνιο είναι στην πρώτη θέση, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Η Βασιλική Κολοβού στην δεύτερη και τρίτη η Ξανθίπη Αλιφεράκη. Κοίτα κόσμο που έχει. Κοίτα κόσμο που έχει στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δεν θα το πίστευαν, δεν μου το έλεγε κανείς. Αν δεν έβλεπε αυτές τις εικόνες, δεν θα το πίστευαν, μου το έλεγε απλά κάποιος. Κυριακή πρωί, οι περισσότεροι υποθέταμε θα είχαν κάτι άλλο σημαντικό να κάνουν, να ξεκουραστούν αν θέλεις μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Αλλά κοίτα κόσμος που έχει κατέβει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή, ιστορική στιγμή. Μεγάλη ιστορική μέρα για μας, για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό, για όλους. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι ο δικός μας μαραθώνιος δεν είναι ο πιο διάσημος στον πλανήτη, ενώ τώρα ξεκινάμε, ενώ θα έπρεπε να είναι? Αυτό θα έλεγα. Κακός που δεν είναι, κακός γιατί δεν. Έτσι κι αλλιώς από εδώ ξεκινήσαμε όλα. Έχουμε τη δεύτερη Ελληνίδα, ο Άρης Τιάρας δηλαδή την έχει μαζί του. Πάμε να μάθουμε ποια είναι και να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις. Άρη. Είμαστε με την Μάγδα Καρίμαλ, την δεύτερη Ελληνίδα. Μάγδα, τα συναισθήματά σου? Είμαι πολύ χαρούμενη που τερμάτισα δεύτερη. Θέλω να τρέξω τη κλασική 3 χρόνια και ήθελα πολύ να κάνω 2.45 και να είμαι στις 3 πρώτες. Κουρασμένη, συγκινημένη, καταπονημένη, ποιο είναι το κυρίαρχο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα σου? Είμαι λίγο κουρασμένη γιατί είναι ο 4ος μαραθώνιός μου για φέτος και έλεγα ή θα μου βγει και τελικά μου βγήκε και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχει διαφορά για έναν αθλητή να τερματίζει το Καλλιμάρμαρο στάδιο μέσα, το έχει διαφορά? Για μένα είναι τα συναισθήματα είναι ατελείωτα γιατί αυτό το στάδιο σημαίνει τόσο πολλά για μένα. Έχει τόση διαφορά από τους αγώνες που κάνω στην Αυστραλία και μόνο που έπρεπε τον κόσμο εδώ της Έλληνας. Μάλιστα, αυτά λοιπόν και για την δεύτερη αθλητρία. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε για την κατάταξη τώρα στα υπόλοιπα που χρωστάμε. Είδαμε για τα 5.000 μέτρα, πάμε στα 10.000 μέτρα. Εδώ είναι οι νικητές, τους άνδρες, με τον Θεοδόση Καλδίνα είναι ο νικητής, ο μεγάλος νικητής. Στην δεύτερη θέση ήταν ο Καβιτάκης, ο Νικόλαος Καβιτάκης και τρίτος ο Κωνσταντίνος Βαλαγιάννης. Στις γυναίκες, και εδώ θα δούμε την δεκάδα. Εγώ θα σας θυμίσω ποια είναι η πρώτη τριάδα, ποια είναι τα κορίτσια που παίρνουν μετάλλιο. Πρώτη η Καλλιόπη Αστροπεκάκη, δεύτερη η Θεοδόρα Κολομπούρδα και τρίτη η Φίλιππα Πουλίδου. Βλέπετε ήδη πάντα την κατάταξη και των γυναικών στα 10.000 μέτρα. Διακόψαμε λίγο την κουβέντα μας πριν. Λέγαμε για την όλη αυτή η προσπάθεια που κατεβάλλουν οι αθλητές. Λέγαμε για το γεγονός ότι ο δικός μας μαραθώνιος δεν είναι ο πιο διάσημος στον πλανήτη. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Βλέπουμε να συμμετέχουν στο Λονδίνο 100.000 άτομα, στη Μελβούρνη το ίδιο, στη Νέα Υόρκη το ίδιο, στη Βοστόνη επίσης. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να κάνουμε δικό μας κάτι το οποίο μας ανήκει? Ίσως να είναι και θέμα διαφήμισης, εγώ πάντα το λέω αυτό, αλλά νομίζω ότι ο μαραθώνας πάντα κάνει διαφήμιση αυτό που έχει φυσικά. Και είναι και πολύ σημαντικό ότι οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν και από εδώ από την Ελλάδα.
Είναι μια χώρα που είναι πασίγνωση στο εξωτερικό, που και να πας και πεις Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα. Είναι αναγνωρίσιμη η χώρα μας για όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρα σε αυτό το πράγμα, ναι, στο μαραθώνιο. Σιγά σιγά θα εξελιχθούμε. Θα εξελιχθούμε, δεν θέλω να πιστεύω. Είναι κρίμα δηλαδή. Γιατί είναι και μια ωραία διοργάνωση, βοηθάνε και οι χορηγοί. Είναι η πιο εύστοχη διαφήμιση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Μια φορά το χρόνο και ακριβώς αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, βλέπουμε και την κατάταξη στους γυναίκες. Είναι η τελική κατάταξη στους άνδρες, συγγνώμη, αν διακρίνω καλά, έτσι. Είναι στους άνδρες και μιλάμε για το κλασικό μαραθώνιο. Κενιάτες στην κορυφή και πάλι. Οι πρώτοι τρεις, θυμίζω, Raymond Bett, ο Jonathan Kipkorir και τρίτος ο Edwin Kimutai. Οι μεγάλοι νικητές, οι τρεις που πήραν το μετάλλιο, είδαμε λίγο πριν και την απολομή. Στις γυναίκες δεν έχουμε ακόμα συμπληρώσει δεκάδα, αλλά σίγουρα ξέρουμε τις πρώτες τρεις. Θυμίζω, νικήτρια είναι από την Λιθουανία η Ράσα Ντρασνταουκάιτε, δεύτερη η Ρωσίδα η Όλγα Γκλοτ και τρίτη η Ρουμάνα Σβετλάνα Στανκόφ. Αυτές είναι οι τρεις νικήτριες στις γυναίκες. Όσον αφορά στους άνδρες, στους Έλληνες, ο Μιχάλης Φαρμάκης τερμάτισε πρώτος και στις γυναίκες από ελληνικής πλευράς η Τίνα Κεφαλά. Βλέπουμε κάποια τελευταία πλάνα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω κάποτε και τον Αριτζιάρα και την Πόπη Τσαπανίδου και όλους τους συναδέλφους όπως τον Γιώργο Σόμπολος, ο Μανώλης Φακάκης, ο Νίκος Σάλτας, ο Αντώνης Ατζολέτος, ο Μιχάλης Τεζάρης, ο Τίμος Παπαδόπουλος. Όλοι ήταν μαζί μας. Ένα τελευταίο αντίο από τον Αριτζιάρα στο Καλιμάρμαρο πάμε. Άρη. Ευχαριστούμε και την Πόπη Τσαπανίδου. Πόπη. Παιδιά, και από μένα σας ευχαριστώ πολύ που είμαι και εγώ κομμάτι αυτού του σημερινού προγράμματος. Μια ιστορική μέρα πραγματικά για το μαραθώνιο. Θα ευχηθώ αυτό που είπατε, να γίνει ο δικός μας μαραθώνιος, ο πιο γνωστός στον κόσμο ολόκληρο και κάτι για τον καθένα μας ξεχωριστά στο μαραθώνιο της ζωής. Σας τερματίζουμε σε πολύ καλή θέση. Θα είστε καλά, γεια σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Πόπη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, Χρυσοπηγή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Να είστε καλά. Πιστεύω να είμαστε καλά και του χρόνου και να πάρουμε μέρος και μαζί. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα σε όλους. Γεια σας.